Στο κλειστό γήπεδο Κοκκινιάς Αμαρουσίου, η νίκη Αμαρουσίου αντιμετωπίζει το Κοροπή στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των play-off ανόδου από την τοπική κατηγορία στην ένωση της ΕΣΠΑ και χρειάζεται μία μόνο νίκη για να περάσει τους τελικούς και να εξασφαλίσει την άνοδο στη Β' Εθνική. Η νίκη Αμαρουσίου θέλουν να βαδίσουν στον δρόμο τους φέτος. Παίρνει άσο εδώ η γρηγορά τους στην επιστροφή μας από το time-out του coach του Κοροπίου, του Δημήτρη Γιαμαλή. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Coach, μια πολύ σημαντική βραδιά για την ομάδα, μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στο Κοροπή. Ήρθε η πρόκριση στους τελικούς και μαζί η άνοδος στην Β' Εθνική. Πώς νιώθετε? Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτό το στόχο και το καταφέραμε με τον καλύτερο τρόπο. Τερματίσαμε αίτητοι, μπορέσαμε να κάνουμε το 3-0 μετά τη σειρά των παιχνιδιών του πρωταθλήματος που είχαμε. Και αυτός ήταν ο σκοπός μας. Τα παιδιά ανταπεξέλθαν και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και είναι μια ακόμη επιτυχία σε συνέχεια και της κατάκτησης του κυπέλλου πριν από λίγους μήνες. Τώρα έχετε μπροστά σας και τους τελικούς. Βέβαια, ο μεγάλος στόχος επετεύχθη που είναι η πρόκριση, η άνοδος στην Β' Εθνική. Υπάρχει και συνέχεια όμως και νομίζω σας δίνει όθηση αποτέλεσμα το αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερο. Ο επόμενος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλό μας ποιος θα είναι από τη σειρά του άλλου παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα πραγματικά ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Το κύπελλο ήταν ένας από τους στόχους της ομάδας. Καταφέραμε, παίξαμε πολύ καλά απέναντι στη σωματεία που είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία. Δείξαμε ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο και αυτό μας έδωσε όθηση και για το πρωτάθλημα γιατί τα κορίτσια πίστεψαν στον εαυτό τους, μέτρησαν τις δυνάμεις τους και είδαν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Σε αυτή την ημιτελική σειρά με το Κοροπή ήσασταν έτσι κι αλλιώς το φαβορί. Το αποδείξατε αυτό και στο γήπεδο. Πήρατε την νίκη που χρειαζόσασταν γιατί είχατε και τις δύο νίκες από την κανονική διάρκεια. Το παιχνίδι σήμερα πώς το είδατε? Το Κοροπή είναι ένας αξιόλογος αντίπαλος. Απλά το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν στη σειρά του πρωταθλήματος δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Το παιχνίδι πήγε 3-2. Αυτό λέει κάποια πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι παίκτριες δεν άφησαν περιθώριο στους αντίπαλους. Ακολούθησαν την τακτική κατά γράμμα, ό,τι είχαμε πει μέσα στη εβδομάδα. Το δουλέψαμε πάρα πολύ και ό,τι είχαμε πει βγήκε μέσα στο γήπεδο 100%. Για την νίκη Αμαρουσίου, η οποία γενικότερα είναι και το μεγάλο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Παίρνει άσο εδώ η Δορμπαράκη και 13-4. Η διαφορά εκτοξεύεται τώρα στους 9. Έχω δίπλα μου την αρχηγό της νίκης Αμαρουσίου, την Κάτια Παπαθανάση. Κάτια, πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη, την μοναδική που χρειάζονταν για να νικήσετε αυτή την ημιτελική φάση, να περάσετε στους τελικούς και να ανεβείτε βέβαια και στην Β' Εθνική. Ο μεγάλος στόχος επιτεύχθηκε. Πώς νιώθετε? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, όλοι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Το περιμέναμε όλη τη χρονιά, ήταν ο αρχικός μας στόχος και προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Και εμείς και η προπονήτριά μας, ο φυσικοθεραπευτής, η διοίκηση και ο personal trainer μας βέβαια, που λείπει σήμερα και το αφιερώνουμε το παιχνίδι. Και ήταν ομαδική δουλειά αυτή η νίκη. Μπήκατε στο παιχνίδι σαν φαβορί κόντρα στο Κοροπή και νομίζω το αποδείξατε, δεν άφησατε πολλά περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα. Με εξαίρεση ίσως ένα σημείο εκεί στην αρχή του δεύτερου σετ που ήταν κάπως αμφίροπο. Μετά πήρατε μια διαφορά και πάλι και γενικότερα φτάσατε εύκολα στη νίκη. Έτσι, πώς το είδες? Μπήκαμε πολύ συγκεντρωμένες στο παιχνίδι, έπρεπε από την αρχή να καθαρίσουμε, να μην έχουμε στράπελα. Εντάξει, λογικό να μην είναι η απόδοση στο μέγιστο όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά είχαμε το μυαλό στο κεφάλι μας και δεν αφήσαμε να μας επηρεάσει αυτή η κοιλιά στο δεύτερο σετ. Έτοιμη η κεντρική της ομάδας του Κοροπίου να σερβίρει, η μπάλα καταλήγει έξω. Και 25-11. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται 3-0 για την νίκη Αμαρουσίου. Βλέπετε τα τρελά πανηγύρια της ομάδας του Αμαρουσίου στον αγωνιστικό χώρο. Έχω δίπλα μου την Στεφανία Μαυράκου, παίκτρια της νίκης Αμαρουσίου. Στεφανία, καταρχάς πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα σου, μια πολύ σημαντική βραδιά. Ήρθε η άνοδος στην Β' Εθνική. Νομίζω ήταν κάτι για το οποίο παλεύατε όλη την χρονιά και θα αισθάνεστε πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, είναι μια ανταμοιβή για μας, γιατί ένας ολόκληρος χρόνος έχουμε ρίξει πολλή δουλειά και όλες μας και δεν έχουμε χάσει προπονήσεις και με τραυματισμούς και έχουμε καλύψει τα κενά. Και νομίζω, εντάξει, ένα αίτητο σερί που έχουμε μέχρι στιγμής μας άξιζε αυτή η άνοδος. Γενικότερα δείξατε πόσο καλή ομάδα είστε και στην κανονική διάρκεια που δεν χάσατε κάποιο παιχνίδι, συνεχίζετε αίτητες και με την κατάκτηση του κυπέλλου. Γενικότερα μια πολύ επιτυχημένη χρονιά φέτος, έτσι. Ναι, εντάξει.
είναι κάπως απίστευτο να έχεις παίξει 24 αγώνες και με φιλικά και αυτά και να είσαι αίτητος στο σύνολό τους. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα που θα πάτε στα αποδυτήρια, θα επιστρέψετε στα αποδυτήρια και θα αρχίσουν πάλι τα πανηγύρια, τι θα πείτε μία με την άλλη, πώς θα πανηγυρίσετε? Πώς θα πανηγυρίσουμε? Έχετε κανονίσει το πάνω συγκεκριμένο? Έχουμε κανονίσει, θα πάμε στην Καραμούζα, εδώ δεν μιλάει. Θα χορέψουμε, θα το διασκεδάσουμε, γιατί και οι περισσότερες κοπέλες είμαστε και από πέρσι που προσπαθούμε να ανέβουμε. Οπότε ανυπομονούμε να το διασκεδάσουμε και να το χαρούμε. Η Νίκη Αμαρουσίου χρειαζόταν μόνο μία νίκη για να εξασφαλίσει την άνοδο στην Β' Εθνική και ταυτόχρονα την παρουσία της στους τελικούς των play-off στην τοπική κατηγορία της ΕΣΠΑ και την πήρε με 3-0 κόντρα στο Κοροπή. Ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα και τα κορίτσια της coach Έφης Ματσουκάκη πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το κλειστό γήπεδο Κοκκινιάς Αμαρουσίου για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.